Έχουμε ήδη συνδεθεί με τον πλατή Καμπο στη Λάρισα. Είναι εκεί η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη. Η Κωνσταντίνα, οι αγρότες ανακοίνωσαν πως συνεχίζουν τον αγώνα τους μέχρι την ικανοποίηση των ετοιμάτων τους. Ακριβώς, Απόστολε, κυρίες και κύριοι, οι αγρότες σήμερα στις 5 η ώρα εδώ στον μπλόκο του Πλατήκαμπου πήραν την απόφαση να παραμείνουν με τα τρακτέρ τους εδώ και να συνεχίσουν με παράλληλες δράσεις σε συντονισμό και με τα υπόλοιπα μπλόκα όπου τουλάχιστον οι αγρότες αποφασίσουν να συνεχίσουν τις κινητοποίησεις τους. Θα έχουν μια ξεχωριστή δράση την ερχόμενη Δευτέρα, η μέρα που θα συνεδριάσουν οι Υπουργοί Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να ξεκινήσει η αναθεώρηση της ΚΑΠ, η οποία θεωρούν ότι είναι η χειρότερη των τελευταίων χρόνων. Βέβαια, οι ίδιοι θα κάνουν, όπως σας είπα, παράλληλες δράσεις, ενδεχομένως και μέσα στο Σαββατοκύριακο να δούμε μια πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών, προκειμένου να καθορίσουν τις επόμενες ενέργειές τους. Ενώ σε ό,τι αφορά τους Θεσσαλούς αγρότες και τη συνάντησή τους με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, προκειμένου να συζητήσουν για την επόμενη μέρα στη Θεσσαλία, αυτή λοιπόν η συνάντηση φαίνεται ότι θα γίνει στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου, Απόστολε. Να σε ευχαριστούμε και να δούμε τι θα αποφασίσουν οι αγρότες για τη συνέχεια των δικών τους κινητοποιήσεων.